Κατά χειροκροτούμενη εισήλθε στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Πακιστανή μαθήτρια Μαλάλα Γιουσαφζάη. Παρέλαβε από τα χέρια του Προέδρου Μάρτιν Σούλτς το φετινό βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία του λόγου. Η μαθήτρια, που έπεσε θύμα των Ταλιμπάν τον Οκτώβριο του 2012, ξεκίνησε την ομιλία της με τη φράση του Βολτέρου «Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες». Αφιερώνω αυτό το σημαντικό βραβείο στους αφανείς ήρωες του Πακιστάν και στους ανθρώπους ανά τον κόσμο που μάχονται για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, υπογράμμισε η 16χρονη μαθήτρια. Ελπίζω ότι με την ενότητα και την αποφασιστικότητά μας μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να βοηθήσουμε τα 57 εκατομμύρια παιδιά που περιμένουν από εμάς. Αυτά τα παιδιά δεν θέλουν ένα iPhone, ένα Xbox, ένα PlayStation ή σοκολάτες. Το μόνο που θέλουν είναι ένα βιβλίο και ένα στυλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάνω από 20 κάτοχοι του βραβείου Ζαχάροφ από περασμένα έτη παρέστησαν στην τελετή. Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου χαρακτήρισε τη Μαλάλα παγκόσμιο σύμβολο που έδωσε ελπίδα σε εκατομμύρια παιδιά.